Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τζικαλάγια, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κυρία και κύριε Νατσούλη. Έχει όμως καημό η κυρία Νατσούλη. Τι κάνετε? Θέλει να ανοίξετε την καφεστίαση, λέει. Τι να κάνουμε, όλοι έχουμε καημό. Θέλει να κάθεται, δεν θέλει μόνο να περνάει και να παίρνει και καφέ. Εγώ έχω μεγάλο καημό και έτσι πρέπει να γίνει. Δυστυχώς τα δεδομένα τα επιδημιολογικά μάλλον δεν θα το επιτρέψουν ως το Πάσχα, παρά το ότι θα το θέλαμε πάρα πολύ, χωρίς να αποκλείεται τίποτα. Έχω ακούσει κάτι χθες πάντως, ότι με αυτά τα self-test τώρα που βγήκαν, κάνοντας ένα self-test και με αρνητικό self-test, θα μπορώ να πάω από νομό σε νομό. Εδώ και ένα μήνα περίπου έχει οριμάσει η σκέψη. Ωραία. Στο να απεμπλακούμε από αυτά τα εμπόδια που έχουμε μέχρι τώρα. Άνοιξε το λιανεμπόριο, άνοιξαν τα λύκεια. Τα επόμενα που απομένουν τα σημαντικά είναι η καφεστίαση και η μετακίνηση από νομό σε νομό. Ναι. Και τα γυμναστήρια. Τα οποία έχουν τραβήξει επίσης τα πανδυνά, να μην τα ξεχνάμε. Θα μπορούσαμε να... Φυσικά, είναι πολλά. Αυτή είναι η βούληση όλων μας εδώ και καιρό. Αλλά όπως βλέπετε, και νομίζω κάθε μέρα υπάρχουν αναλυτικά δελτία αριθμών, πόσοι διαγνώστηκαν θετικοί, σε τι ποσοστό, ναι, πόσοι απεβίωσαν δυστυχώς, πόσοι είναι διασωληνωμένοι. Αυτή τη στιγμή οι αριθμοί δεν μας ευνοούν. Αλλά επειδή μπαίνουμε από τη μια μεριά περισσότερο στην πλήρη άνοιξη και από την άλλη μεριά συνεχώς αυξάνονται οι αριθμοί των εμβολιασμών και θα πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα, ίσως το μέσον προς το τέλος της άλλης εβδομάδας, δηλαδή σε 8 με 10 μέρες από τώρα, που είναι η εβδομάδα πριν τη μεγάλη εβδομάδα, να ληφθούν κάποιες αποφάσεις και μακάρι, το θέλουμε, το ευχόμαστε όλοι, να επιτραπεί είτε η μετακίνηση από νομό σε νομό, πάντοτε με μέτρα, αυτό δεν το συζητάμε, ή και να ανοίξει η καφεστίαση. Προσωπικά πιστεύω ότι το πιθανότερο είναι να επιτραπεί η μετακίνηση, αλλά να μην ανοίξει ακόμη η καφεστίαση. Μάλιστα. Παρά το ότι όλοι λέμε ότι εκεί που θα είμαστε μαζεμένοι πολλοί μαζί σε λίγους χώρους, καλύτερα να είμαστε σκόρπιοι από τη στιγμή που θα είμαστε σε περισσότερους χώρους, με μέτρα εκεί που θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα θέματά μας. Χθες βρεθήκατε κι εσείς στην περιοχή του Κεφαλαρίου, 200 και πλέον αγρότες. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που τραβάνε αυτή την ώρα η μυλοπαραγωγή του τόπου μας. Μπορείτε να τους πείτε κάτι σήμερα ως κατάληξη ή ως εξέλιξη? Είναι γεγονός ότι αυτό το άσχημο φυσικό φαινόμενο του παγετού που ήταν πριν από λίγες μέρες, δηλαδή με θερμοκρασίες μείον 3 έως μείον 7 σε όλο τον ομό, έκανε τρομερή ζημιά στο άνθος της δενδροκαλλιέργειας, που στην περιοχή μας είναι στο συντριπτικό ποσοστό μήλα και πολύ λιγότερο αχλάδια. Ναι, ναι. Και αχλάδια. Δεν ξέρω τώρα πόσο ακριβώς είναι, αλλά πάντως η διαφορά είναι πολύ πολύ υπέρ του μήλου. Είναι σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, 100%, ίσως σε κάποια κτήματα να είναι 80 ή 90. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή, τόση που είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την αυθόρμητη παρουσία πάρα πολλών αγροτών. Ακόμη πιο πολύ με έδωσε κουράγιο και αποφασιστικότητα το ότι ήταν νέοι άνθρωποι περισσότεροι. Υπήρχαν δηλαδή και τον 20-30 κάτι, πέρα από τους... Ναι. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας ήταν χαμηλός. Άρα ένα σημαντικό κομμάτι του τόπου μας, που αφορά και τη νέα γενιά, θεωρεί σαν διέξοδο επαγγελματική τον πρωτογενή τομέα. Και ο πρωτογενής τομέας είναι κυρίως η γεωργία, που στον ομό μας είναι κυρίως τα μήλα και τα φασόλια, και χωρίς να υποτιμούμε τίποτα, ούτε τα κυπευτικά, ντομάτες και όλα τα άλλα που υπάρχουν, ούτε τα άλλα τις άλλες καλλιέργειες, μπορεί να είναι φακές, ρεβίθια και ό,τι άλλο βγαίνει. Εγώ είχα επικοινωνήσει την προηγούμενη μέρα με τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον Νίκο Τοδούκα, με τον οποίο επικοινώνησα και την ώρα και της συνεδρίας.
η νομοθεσία, η ασφαλιστική είναι συγκεκριμένη. Και αυτή μπορεί να αλλάξει ο κανονισμός τελικά, κύριε Τζικαλά, γι' αυτό είναι το ερώτημα που βάζουν οι περισσότεροι. Αυτό θέλει δεν πολιτική βούληση, μπορεί να αλλάξει ή όχι. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη ζημιά και πρέπει η πολιτεία να σταθεί δίπλα της, να τους βοηθήσει ουσιαστικά. Ουσιαστική βοήθεια σημαίνει αποζημιώσεις, οι οποίες να δοθούν όσο γίνεται συντομότερα. Αυτός είναι ο στόχος και προς αυτόν τον στόχο. Μα και οι αποζημιώσεις είναι πάλι δικά τους λεφτά, αφού οι μιλιές είναι ασφαλισμένες στον ΕΛΓΑ και μάλιστα η μιλιά έχει υψηλό τίμημα ασφάλισης. Δηλαδή είναι και βεβαίως, αλλά μοσχοασφαλισμένες, θα έλεγα εγώ. Προσκρούει σε έναν ανορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας που μιλάει για ανθοφορία, θεωρεί να είναι τουλάχιστο το 10% ανθισμένο, που δεν θεωρείται το μπουμπούκι, να πούμε, αυτό που λένε προάνθος, το μπουμπούκι που λέμε. Αυτά εγώ τα βρίσκω δικαιολογίες για να κόβουν ανθρώπους και να μην βοηθάνε, κύριε Τσικαλάκια. Η πρακτική τι λέει, το χωράφι τι λέει. Πληροφορήθηκα ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι είναι η νομοθεσία. Να σας πω. Ανάθεμα με αυτοί που βγάζουν τους νόμους, αν έχουν πάει σε χωράφι καμιά φορά. Έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι, επειδή οι αγρότες μας έπαθαν πολύ μεγάλη ζημιά, πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, να τους βοηθήσουμε άμεσα και ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό. Μια είναι αυτή η κατεύθυνση και θα σας πω τι κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι να εξυγχρονίσουμε όλο το νομικό πλαίσιο της ασφαλιστικής νομοθεσίας, που αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ο εξυγχρονισμός έχει με πολλά πράγματα να κάνει. Επειδή έχουμε και τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή να μην έχουμε παγωνιές τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο και να έχουμε τον Απρίλιο, πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Ή, για να το καταλάβετε, θα πω ένα έτσι παράδειγμα, δηλαδή δεν μπορώ εγώ ή εσείς να αποφασίσουμε να βάλουμε ελιές και να τις βάλουμε στην Καστοριά. Άμα τις βάλουμε στην Καστοριά, δεν μπορεί η πολιτεία ή καμιά ασφάλεια, είτε ο ΕΛΓΑ είτε η ιδιωτική ασφάλεια, να μας αποζημιώνει, επειδή κάθε χρόνο θα έχουμε καταστροφή. Από τη στιγμή που στην Καστοριά δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν οι ελιές. Αν και πρέπει να πω ότι υπάρχουν ορισμένες ποικιλίες που ευδοκιμούν και στην Πτολεμαϊδα, δίπλα νομίζω, λοιπόν, γίνεται και τυποποίηση λαδιού. Εντάξει, και εγώ έχω μια ελιά στον κήπο μου που μερικές χρονιές κάνει ελιές. Θέλω να σας πω ότι. Και εμείς εδώ έχουμε. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε. Ό,τι κάνει κάθε χρόνο. Ότι τίποτα δεν πρέπει να γίνεται χωρίς, ναι, μεν ελεύθερη οικονομία, ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά όσον αφορά τις σχέσεις του πολίτη, του επιχειρηματία, αγρότη. Κύριε Τζικαλάκη, για να μην το προεκτείνουμε όμως. Ναι. Είναι εφικτή η αλλαγή του κανονισμού να τελειώνουμε? Πιστεύω ότι είναι εφικτή. Αυτό είναι η απάντηση. Πιστεύω ότι είναι εφικτή. Αλλά αλλάξτε λοιπόν, εκεί να βάλετε. Το ιδιαιτερότερο είναι οι άνθρωποι τώρα έχουν πάθει μεγάλη ζημιά και πρέπει τώρα να. Και προς αυτήν την μια τροποποίηση του κανονισμού που να είναι υπέρ πάντα του νέου ανθρώπου, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς. Δηλαδή αυτόν τον νέο, άμα τον καταστρέψουμε από αυτή την ηλικία. Εσείς τα είπατε νωρίτερα. Και τον απογοητεύσουμε. Ποιος θα ασχοληθεί εδώ πέρα? Για αυτό το σκοπό λοιπόν, για να έχουμε άμεσο αποτέλεσμα, την προηγούμενη μέρα είχαμε κάνει όλες οι συσκέψεις γίνονται μέσω τηλεδιασκέψεων με τον Περιφερειάρχη, οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας και οι άλλοι αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι. Ξέρω ότι σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κασαπίδης, στις 3 η ώρα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κ. Ανδρέα Λεκουρέντζο. Μιλάω εγώ με έναν-δύο βουλευτές από τη Δυτική Μακεδονία που είναι ήδη στην Αθήνα. Είμαστε σε ετοιμότητα, αν κανονιστεί συνάντηση με κάποιον υπουργό ή υπουργούς αυτές τις μέρες. Όταν λέμε αυτές τις μέρες, εννοούμε αύριο μεθαύριο. Θα κατέβω στην Αθήνα, παρά το ότι δεν ήταν στο πρόγραμμά μου. Θα επιμείνετε λοιπόν στην τροποποίηση, εσείς από τη δική σας πλευρά, θα επιμείνετε στην τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ? Πρώτον, θα επιμείνω να αποζημιωθούν άμεσα, να βρεθεί λύση, γιατί αυτού θέλουν πρώτα οι αγρότες. Και δεύτερον, φυσικά να τροποποιηθεί η νομοθεσία έτσι που να είναι δικαιότερη υπέρ του αγρότη. Και δικαιότερη και υπέρ του αγρότη. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μείναν και πολλοί. Με τέτοιο τρόπο που να είναι αποτελεσματικότερη για τον αγρότη. Φυσικά να ξεπεράσουμε τα όποια εμπόδια υπάρχουν, αν υπάρχουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτά δεν μπορούμε μερικές φορές να ξεπερνάμε. Αλλά θεωρώ προσωπικά, γιατί κάποιοι αγρότες κατά κάποιο τρόπο μου φέραν, να μην πω μου χαρίσανε, λουλούδια, κλαδιά από μιλιές που είχαν
όλη την διαδικασία ανάπτυξης του προάνθους, του μπουμπουκιού δηλαδή που γίνεται άνθος, για να μου δείξουν πώς είναι μέσα όταν οι στήμονες, δηλαδή τα αγγεία κατά κάποιο τρόπο όπως λέμε στον ζωντανό οργανισμό, που έχουν μαυρίσει, που σημαίνει ότι ποτέ δεν θα γίνει μήλο. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει ούτε άνθος ούτε καρπός συνέχεια, βέβαια. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν και μάλιστα έχω κρατήσει και από αυτά για να τα μεταφέρω και στην Αθήνα, εφόσον αυτές τις μέρες γίνει συνάντηση με κάποιους υπουργούς. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα ζητήματα. Μέσα σε όλα, ανακοινώνεται την έλευση εδώ του Υφυπουργού Μεταφορών, του κ. Κεφαλογιάννη, το Σάββατο συγκεκριμένα, για την συνδρομική σύνδεση Κοζάνης Άργους Κρυσταλλοπηγής και για το υδατοδρόμιο της Λίμνης. Ναι. Για να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό, γιατί ειδικά και για τη συνδρομική σύνδεση έγινε πολύς λόγος τελευταία και με το παλιότερο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ έγινε και μια μάχη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί. Βεβαίως, και, πολύ πρόσφατα και στη Βουλή έγινε μια συζήτηση κάποια τέτοια. Κάποια απάντηση σε ερώτηση. Είχε τοποθετηθεί και η κυρία Τελιγιορίδου εκεί. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι χθες το απόγευμα με τηλεφώνησε ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, να με ενημερώσει ότι την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για θέματα της Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο πρωί θα μεταβεί στην Κοζάνη να έχει εκεί σύσκεψη με τους βουλευτές και τον Περιφερειάρχη και το Σάββατο το μεσημέρι θα βρίσκεται στην Καστοριά. Θα μιλήσουμε και μέσα στη βδομάδα περισσότερο για λεπτομέρειες, αλλά μου είπε ότι τα δύο θέματα για τα οποία έρχεται στην Καστοριά είναι η σιδηροδρομική σύνδεση Κοζάνης έως τα ελληνοαλβανικά σύνορα μέσω Καστοριάς και για τα υδατοδρόμια. Τώρα όσον αφορά τη σιδηροδρομική σύνδεση, αυτό που ισχύει, αυτό που γνωρίζω, είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουν γίνει προμελέτες από τη δεκαετία του 2000, από την προπροηγούμενη δεκαετία δηλαδή, υπάρχουν προμελέτες. Επομένως, όπως και να το πάρει κανείς, με το βιομηχανικό πάρκο, με το αεροδρόμιο που έχει η Καστοριά, με το εδαφολογικό που είναι υπέρ της περιοχής, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα δρομολογηθεί να γίνει κάποια στιγμή η σιδηροδρομική σύνδεση Καλαμπάκας, Κοζάνης, Σιάτιστας, Άργος οριστικού Κρυσταλλοπηγής. Μάλιστα. Τώρα, εάν εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση. Εσείς απορρίπτετε το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ απορρίπτω το ΣΥΡΙΖΑ, όχι το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ. Τι απορρίπτετε? Τον ΣΥΡΙΖΑ. Α, το ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Όχι το σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εάν δεν τάσουμε, δεν παίρνω θέση για το αν πρέπει να γίνει κλάδος, που ούτως ή άλλως το τρένο φτάνει μέχρι τη Φλόρινα. Νομίζω ότι η αντιπαράθεση είναι γι' αυτό. Και γενικά όταν μπορούμε να έχουμε συγκλήσεις πρέπει να έχουμε. Αλλά εάν είναι να γίνει ένας κλάδος, σαφώς και θα γίνει αυτός που θα περνάει από την Καστοριά. Γιατί εδώ είναι το αεροδρόμιο, εδώ είναι το βιομηχανικό πάρκο, εδώ είναι ευκολότερη διαδρομή. Δεν έχει αυτά τα πλεονεκτήματα που λέω από Φλόρινα για να φτάσει στην Κρυσταλλοπηγή. Όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι ένα τεράστιο, αδιαπέραστο θα έλεγα τείχος. Ο ορεινός όγκος που είναι το Πισοδέρι και η Δίγλα είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο έργο. Επομένως έχουμε αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα. Τώρα, εάν η ελληνική πολιτεία σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς πόρους μπορεί να βρει τρόπο να κάνει και εκείνη την διακλάδωση όπως λέγαμε κάποτε, δεν θα προβάλλω αντίρρηση εγώ σε αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχει το τρένο μέχρι τη Φλόρινα. Για το υδατοδρόμιο. Για το υδατοδρόμιο ξέρετε πολύ καλά, το ξέρουν όλοι οι πολίτες ότι από το φθινόπωρο του 19, σε πρώτη φάση θέλω να σας πω ότι ήταν τυχαίο γεγονός. Ένας συνάδελφος βουλευτής, ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, με τον οποίο γίναμε βουλευτής Ηλίας, γίναμε φίλοι μετά την επίσκεψή του τότε το 19 στην Καστοριά μαζί με τον Βασίλη τον Σπανάκη. Σε τυχαία συζήτηση με πληροφόρησε ότι σαν δικηγόρος που είναι και βουλευτής συζητάει με την εταιρεία που φτιάχνει τα υδατοδρόμια και μάλιστα η Ηλία και η Μεσσηνία θα αποκτήσουν υδατοδρόμια και μάλιστα γνώριζε ότι ο νομός Μεσσηνίας θα έχει 4 υδατοδρόμια. Αμέσως τον ζήτησα να με ενημερώσει περισσότερο και δεν άργησε να γίνει συνάντησή μου με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας που Hellenic Hydroplans, τον κύριο Νίκο Χαραλάμπους,
ο οποίος ζει στην Αθήνα, εκείνη η έδρα της εταιρείας. Γνώριζαν ότι είχαν δρομολογήσει σε συνεργασία με την κυβέρνηση, όπως και κάναμε αρχές του 2020, να βελτιωθεί το νομικό καθεστώς, να απλοποιηθεί η διαδικασία, και ήδη από το τότε Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 19, την πρόταση που μου έκανε μετέφερα σε συνάντησή μου, μετέβηκα στο Δημαρχείο, στο γραφείο του Δημάρχου, του κ. Κοροντζίδη, να τον ενημερώσω για το τι υπάρχει και να του ζητήσω, όπως και έκανε, να επικοινωνήσει με την εταιρεία για να προχωρήσει η διαδικασία. Εκλαμβάνω ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Πέρασε όλο το 2020, θα μπορούσε ο Δήμος της Καστοριάς να τρέξει νωρίτερα αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι έχει επαφές και με άλλες εταιρείες. Δεν ξέρω αν μπλέξετε. Νομίζω ότι έχει επαφές και με άλλες εταιρείες. Δεν το λέω σίγουρα, αλλά κάτι έχω ακούσει. Προσωπικά δεν γνωρίζω τι ακριβώς επαφές έχει και αν έχει με άλλες εταιρείες. Έχω ακούσει ότι είναι άλλη μια εταιρεία. Δεν υπάρχουν άπειρες εταιρείες. Είναι δύο οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Η πιο δυναμική φαίνεται να είναι αυτή για την οποία μιλάμε, η οποία έχει κάνει προεργασία και η οποία είχε την τεχνογνωσία, τους ανθρώπους, την ετοιμότητα να λειτουργήσει με δύο τρόπους. Είτε παίρνοντας την παραχώρηση χρήσης από τους χρήστες των υδάτινων επιφανειών που μπορεί οι επιφάνειες να είναι, τα υδατοδρόμια μπορεί να είναι λίμνες, ποτάμια, θάλασσα. Σωστά, αλλά μπορεί να είναι και κανονικό αεροδρόμιο, και πολλές φορές που συζητάμε αυτό το θέμα, αφού τα υδροπλάνα μπορούν να προσγειωθούν και σε κανονικό αεροδρόμιο, γιατί πρέπει να ταλαιπωρήσουμε την φυσική ζωή της λίμνης? Θα ξέρετε πολύ καλά ότι δεν κρύβω τα λόγια μου. Θα πω λοιπόν ότι θεωρώ ανοησία το να θεωρεί κανείς ότι θα ταλαιπωρηθεί η φυσική ζωή της λίμνης με το να δεσμεύσουμε μια έκταση πάρα πολύ μικρή. Ξέρετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν γι' αυτό? Ορίστε. Ξέρετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν γι' αυτό από τις περιβαλλοντολογικές εταιρείες του νομού μας? Δεν γνωρίζουν. Εμείς γνωρίζουμε περισσότερα από αυτούς που δεν γνωρίζουν, αντιδρούν, μάλιστα, ή ψεύτο αντιδρούν για τέτοια ζητήματα. Ένα μήνα, ενάμιση μήνα πριν, έβλεπα ένα ντοκιμοντέρ στην τηλεόραση. Ο πρόεδρος του φορέα της διαχείρισης της λίμνης, Παμβότιδος των Ιωαννίνων, έλεγε ότι είναι σε πολύ προχωρημένη φάση για να λειτουργήσει υδατοδρόμιο στη λίμνη των Ιωαννίνων. Χάρηκα που άκουσα ότι ο Περιφερειάρχης σκέφτεται να λειτουργήσουν 4 υδατοδρόμια στις λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας, που ξέρουμε ότι οι λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας είναι και πολλές, δηλαδή τα νερά που έχουμε εμείς δεν υπάρχουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Αρκετά νερά υπάρχουν και στην Ετωλοακαρνανία, εκεί με τη λίμνη Τριχονίδα που είναι η πιο μεγάλη επιφάνεια της Ελλάδος, αλλά τις λίμνες που έχουμε σαν Δυτική Μακεδονία δεν υπάρχουν πουθενά. Εγώ δεν θέλω και θα αντιδράσω έντονα εάν δω καθυστερήσεις, αν δω το καλοκαίρι να δρομολογούνται πτήσεις, δρομολόγια, γιατί θα αποκτήσουν υδατοδρόμια νησιά που δεν έχουν αεροδρόμια και περιοχές που έχουν και αεροδρόμια, όπως αεροδρόμια έχει και η Καλαμάτα, έχει αεροδρόμιο Καλαμάτα, και τα Γιάννενα έχουν αεροδρόμιο, και πολύ καλά για αυτούς, πολύ κακά για μας, έχουν αυτή την περίοδο 3 πτήσεις τη μέρα για Αθήνα και σε πλήρη δραστηριότητα 5 πτήσεις την ημέρα. Επομένως η Καστοριά μπορεί να έχει και το διεθνές αεροδρόμιο, όπως το προγραμματίζουμε και το ονειρευόμαστε, και υδατοδρόμιο στη λίμνη, και πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα χωρίς καθυστερήσεις. Εμένα η δουλειά μου σαν βουλευτής ήταν να το ψάξω το θέμα, να βρω αυτούς που γνωρίζουν, να συμβάλλω και εγώ στην νομοθετική βοήθεια. Ωραία, ποιοι θα είναι σε αυτή τη σύσκεψη εδώ πέρα, πού θα διοργανωθεί όλο αυτό? Ακόμη λεπτομέρειες δεν υπάρχουν, φαντάζομαι ότι το πιθανότερο είναι η σύσκεψη να γίνει στην αντιπεριφέρεια. Αυτό νομίζω είναι το πιο λογικό. Ωραία. Με την έννοια ότι υπάρχει χώρος δημόσιος και αποδεκτός από όλους. Κάτι ακόμη. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσουμε και με αυτό, και να περάσουμε λίγο και στα προγράμματα του ΑΕΔ, για τα οποία πριν λίγες μέρες είχε γίνει και ένας ντόρος για το ότι η Καστοριά είναι εκτός από κάποια προγράμματα. Βγάζεται λοιπόν μια ανακοίνωση μετά από επικοινωνία που είχατε με τον διοικητή του ΑΕΔ, τον κύριο Πρωτοψάλτη. Όχι επικοινωνία, με επίσκεψη. Συνάντηση. Βρεθήκατε από κοντά. 8 προγράμματα του ΑΕΔ στον αέρα, 6 αφορούν και την περιοχή μας όπως λέτε. Λείπει όμως από την Καστοριά ένα πρόγραμμα στις πολύ δυναμικές ηλικίες, των 30 και άνω. Με αυτό το πρόγραμμα τι θα γίνει εδώ?
Γιατί ξέρετε και αυτό για αυτό το πρόγραμμα και η Δυτική Μακεδονία. Πάρα πολύ το να βρω σαν βουλευτής κυβερνητικός του νομού λύσεις για ανάπτυξη, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, αλλά μέχρι να ή ταυτόχρονα πορευόμενοι προς την ανάπτυξη και στην διασφάλιση της εργασίας, πρέπει να καταπολεμάμε την ανεργία. Και η καταπολέμηση της ανεργίας γίνεται μέσα από τα προγράμματα του ΑΕΔ. Ο ΑΕΔ είναι ο φορέας, ο θεσμικός, ο οποίος έχει τέτοια προγράμματα. Σωστά όλα αυτά. Η Καστοριά γιατί ξέρετε. Και πραγματικά κύριε Νατσούλη δεν εξαιρείτε καθόλου. Πώς, πείτε μου ένα πρόγραμμα με τον 30 για την Καστοριά. Θα σας το πω αμέσως, τα έχω μπροστά μου. Μάλιστα. Βρέθηκα άνω τον 30. Βεβαίως, θα σας πω. Από τα 18. Θα σας πω λοιπόν. 18-29 υπάρχει, το ξέρουμε. Ναι, 30 και άνω υπάρχει. Βεβαίως, θα σας τα πω αμέσως. Όπως υπάρχει στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, λοιπόν, ότι... στη Θράκη, στον Ήπειρο, και στη Θεσσαλία, στη Δυτική Ελλάδα. Κύριε Νατσούλη, ξέρω ότι αγωνιάτε κι εσείς για τους πολλούς πολίτες που σας τηλεφωνούν και σας μεταφέρουν τις αγωνίες τους. Ξέρετε, και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι είμαστε όλοι δέκτες της αγωνίας και παίρνουμε τα μηνύματα από τους συμπολίτες μας. Λέω λοιπόν ότι πραγματικά διαπίστωσα με έκπληξη ότι η Δυτική Μακεδονία συνεχίζει να παραμένει τελευταία από τις 13 περιφέρειες της χώρας στην απορρόφηση των τρεχόντων προγραμμάτων. Αυτή τη στιγμή ανοιχτά προγράμματα απασχόλησης, όπως φαίνονται στον πίνακα που έχω μπροστά μου, είναι 8 σε όλη την Ελλάδα. Από αυτά τα 8, τα 6 αφορούν και τη Δυτική Μακεδονία, άρα και την Καστοριά. Σωστό, ναι. Από τα 6 αυτά λοιπόν, τα 2, και τα ξεχωρίζουμε γιατί, τα 2 αφορούν δημόσιο τομέα, δήμους, περιφέρειες, επιχειρήσεις δήμων ή περιφερειών και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ακόμη και νοσοκομεία. Χθες ο διοικητής του νοσοκομείου ενημερώθηκε από μένα ότι αφορούν και νοσοκομεία. Το πρόγραμμα το πιο θα πάρουμε τα 2 που αφορούν τον δημόσιο τομέα. Γιατί η ιδιωτική επιχείρηση, όπως αντιλαμβάνεστε κύριε Νατσούλη και εσείς που έχετε μια ιδιωτική επιχείρηση, για να πάρετε κάποιον άνεργο θα πρέπει να το χρειάζεστε. Δηλαδή, ίσως και 1% να είναι η ίδια συμμετοχή σας, τι να τον κάνετε άμα δεν τον χρειάζεστε. Λογικό. Αφού είστε εσείς και η Έλενα εκεί, δεν χρειάζεται και τρίτον. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχουμε και ακριβώς. Τρίτον, θέλουμε και τέταρτον όμως. Ναι. Αυτό λοιπόν στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να πηγαίνει καλά ο ιδιωτικός τομέας για να πάρει κάποιους ανέργους, όσοι να είναι και βοήθεια. Και θα πούμε και γι' αυτό. Υπάρχουν από τα 6 λοιπόν 2 προγράμματα που αφορούν δημόσιο, που εκεί το δημόσιο βάζει την ίδια συμμετοχή. Το πιο μεγάλο λοιπόν πρόγραμμα είναι για τους μακροχρόνια ανέργους 55 με 67, όπου η απασχόληση είναι 12 συν 12 μήνες, με 75% χρήματα από τον ΟΑΕΔ και 25 βάζει ο φορέας. Κάποιοι απασχολούνται στο Δήμο και κυρίως στη ΔΕΙΑΚ, από ό,τι πληροφορήθηκε. Ναι, αλλά για το πρόγραμμα το οποίο σας λέω δεν μου λέτε κάτι. Θα σας πω και για αυτό αμέσως. Εκεί είναι οι ηλικίες που μας φεύγουν από τον νομό μας. Μας φεύγουν από το νομό μας αυτοί οι άνθρωποι. Μόλις φύγουμε από το δημόσιο θα σας πω και γι' αυτό. Το δημόσιο, να σας πω λοιπόν ότι κύριε Νατσούλη, πριν μια ώρα είχα προγραμματισμένη συνάντηση στον ΟΑΕΔ της Καστοριάς με τον διευθυντή του, τον κύριο Σωτήρη Μακρύ, και τους συνεργάτες του. Ο οποίος, γιατί υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες για αυτά που μετέφερα από Αθήνα, με διαβεβαίωσε, βεβαίως υπάρχουν τα προγράμματα, αφορούν και την Καστοριά. Πολύ μικρή συμμετοχή από ιδιωτικές επιχειρήσεις, ελάχιστότατες επιχειρήσεις αναζητούν ανέργους γιατί δεν πάει καλά η δουλειά, και στο δημόσιο τομέα δυστυχώς, εδώ είναι αυτό που θέλω και που ζήτησα προχθές με παρέμβασή μου από τον Αντιπεριφερειάρχη, ζήτησα από τους δημάρχους και δημόσια το ζητάω τώρα, το ζήτησα και σε απευθείας επικοινωνίας, να κάνουν χρήση αυτών των προγραμμάτων. Μπορούν να βρουν τρόπους να καλύψουν την ίδια συμμετοχή. Και το μεγάλο όφελος θα είναι το εξής, ότι και τα δύο αυτά προγράμματα που αφοράν το δημόσιο είναι 12 συν 12, είναι 24 μήνες. Και όχι 2 μήνες που μπορεί ο Δήμαρχος ή ο Αντιπεριφερειάρχης να πάρει κάποιος λόγω COVID. Δεν ξέρω πώς συνερεύονται πραγματικά το δημόσιο. Εδώ έχουμε μια σειρά μηνυμάτων, κύριε Τζικαλάγια, που λέει: αν βγει το πρόγραμμά μου των 30, παίρνω αύριο 2, λέει με ένα μήνυμα. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν αντίστοιχα μηνύματα. Λοιπόν, σε αυτές τις παραγωγικές ηλικίες να έχουμε πρόγραμμα που εξαιρείται η Καστοριά και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο. Δεν εξαιρείται η Καστοριά. Λοιπόν, πού είναι πρόγραμμα για 30 και άνω. 30 και είναι
άνεργοι πτυχιούχοι έως 39 ετών σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης. Είναι 5.200 θέσεις για 15 μήνες με 60% επιδότηση. Το βλέπω εδώ και αναλυτικά. Μα εγώ θέλω να πάρω, κύριε Τζικαλάκη, θέλω να πάρω έναν άνθρωπο στη δουλειά μου. Δύο ανθρώπους στη δουλειά μου. Μπορώ να τους πάρω με αυτό το πρόγραμμα? Όχι. Θέλω πρόγραμμα όπως έχει βγει για την Κεντρική Μακεδονία, για την Ανατολική Ωραία. Μακεδονία, για, Θράκη, λέτε, για την Θράκη, για, τα, για τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα. Λοιπόν, δεν είμαστε εμείς. Να πω λοιπόν ότι υπάρχει πρόγραμμα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δηλαδή ανθρώπους, συνανθρώπους μας με κάποια προβλήματα υγείας, οι οποίοι όμως είναι αποτελεσματικότεροι και λειτουργικότεροι, που αυτό το πρόγραμμα που είναι 12-12 με 90% επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ, που είναι για 24 μήνες και αφορά και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Να το δουν και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολλοί συμπολίτες μας που έχουν κάποιο θέμα υγείας, το οποίο τους δίνει ένα ποσοστό αναπηρίας, αλλά μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Άλλοι μπορεί να έχουν μια κινητική αναπηρία που δεν τους εμποδίζει να δουλέψουν αυτό, με το μυαλό. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα 10 χρονών, τρέχει 10 χρόνια εδώ και 10 χρόνια, δεν είναι καινούριο. Αυτό το πρόγραμμα που λέτε για τα ΑΜΕΑ. Αυτό που σας λέω τρέχει. 10 χρόνια τρέχει αυτό το πρόγραμμα, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Έχω μπροστά μου τον πίνακα. Έναρξη 15 εβδόμου το 20. Μπορεί να έτρεχε άλλο πρόγραμμα. Ναι, αντίστοιχα τέτοια προγράμματα τρέχουν 10 αυτό χρόνια. Αυτό λοιπόν έχει 90% επιδότηση από τον ΟΕΔ. Κύριε Τζικαλάκια, ο κύριος Πρωτοψάλτης, τον ζητήσατε κατευθείαν τον κύριο Πρωτοψάλτη, θέλω πρόγραμμα όπως έχεις στις άλλες περιφέρειες. Ίδιο, το ίδιο λοιπόν, ακριβώς. Γιατί βγήκε, λοιπόν, γιατί βγήκε η Δυτική Μακεδονία έξω? Για αυτά που δεν έχουμε, τέλη Μαΐου ναι. θα βγούνε. Τρία προγράμματα πανελλαδικά, στα δύο θα είναι και η ιδέα τη Δυτική Μακεδονία, θα είναι μεγάλα προγράμματα, θα έχει μέσα και τέτοια. Για 30 και πάνω. Αυτά που δεν έχουμε. Ναι, ναι. Αυτό σας το είπε, τέλη Μαΐου. Τέλη Μαΐου περιμένουμε δύο μεγάλα προγράμματα που θα αφορούν και την Καστοριά. Τη Δυτική Μακεδονία, σαν περιφέρεια πάει, δεν πάει. Ναι, σαν περιφέρεια, ακριβώς. Σαν περιφέρεια, πάει. Να μην ξεχάσω όμως να πω, επειδή ήδη έχουμε δύο ενδιαφερόμενους και προσπαθώ σε συνεννόηση με τον κύριο Μακρύ και τους συνεργάτες του, να κάνουμε χρήση, τρέχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ανέργους νέους, κύριε Νατσούλη, 18 έως 29 ετών, απόκτησης εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Είναι μόνο για ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά με 100%. Είναι εξάωρη εργασία, θα παίρνουν αυτοί οι εργαζόμενοι 25 ευρώ τη μέρα, 558 ευρώ το μήνα, όλα από τον ΟΑΕΔ, και σας διαβάζω που λέει: είναι για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ που να είναι οι κλάδοι είτε κύριοι είτε δευτερεύοντες. Όλα αυτά τα e-shopping, τώρα ο κύριος Μακρύς προσπαθεί να βρει τους CAD για να, δηλαδή λέει για να είναι κύρια δραστηριότητα το e-marketing ή δευτερεύουσα. Άρα υπάρχει παράθυρο για να μπουν και κάποιοι που έχουν μια παράπλευρη τέτοια δραστηριότητα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πάρα πολλά πράγματα τώρα γίνονται. Και έτσι καλά, και ό,τι να γίνει, να γίνει πολύ γρήγορα και για το τέλος Μαΐου που είπατε και για τα υπόλοιπα προγράμματα. Αυτό αν είναι δυνατόν να βγει και νωρίτερα, μην φύγει ο κόσμος σεζόν. Κύριε δεν θα Νατσουλή. Βρίσκουμε μετά. Απευθυνθείτε, εγώ θα το πω τώρα μια φορά. Εσείς έχετε το μικρόφωνο κάθε μέρα, όλο το πρωινό. Και εσείς, άμα θέλετε, κάθε μέρα μπορεί να είμαστε εδώ για τέτοια ζητήματα, ειδικά για τέτοια ζητήματα. Αυτό που σας αν λέω θέλετε, πρόγραμμα, κάθε μέρα να είμαστε μαζί. Αυτό που σας λέω για 6 μήνες με 558 ευρώ το μήνα είναι ορθάνυχτο από 4 Τρίτου του 2021. Αφορά 5.000 θέσεις όλη την Ελλάδα. Και είναι και η Δυτική Μακεδονία. Μπορούν να προστρέξουν όσοι έχουν ένα να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ κάτι που να έχει σχέση με υπολογιστή και μέσω υπολογιστή με ψηφιακά διαδικτυακά παραγγελία είναι μέσα. Λοιπόν, το δούμε και αυτό. Έχετε γράψει όμως κάτι σε αυτό το δελτίο τύπου που σήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από τους εργαζόμενους του ΟΕΔ. Η φράση σας λοιπόν ότι μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τοπικό κατάστημα, στο λογιστή τους, αλλά και στο πολιτικό γραφείο του βουλευτού. Βεβαίως. Εδώ βεβαίως. Λοιπόν βγαίνουν μια ανακοίνωση τώρα είναι οι εργαζόμενοι. Είμαι περήφανος για αυτή τη δήλωση. Α, είστε περήφανος, μάλιστα. Που ιεραρχικά είπα, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται. Και μάλιστα το είπα και σε μια άλλη δήλωση με σε έναν άλλο συνάδελφό σας, ότι να απευθύνονται στον ΟΑΕΔ όπου οι υπάλληλοι είναι πρόθυμοι, ευγενικοί και ωραία. Καθαρτισμένοι για να τους ενημερώσουν, ναι. στον λογιστή τους μάλιστα. και στο πολιτικό μου γραφείο, βεβαίως. Εδώ λοιπόν ήρθε η παρεξήγηση, διαβάσατε νομίζω τις ανακοινώσεις του. Η παρεξήγηση έγινε από συνδικαλιστοπατέρες του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, καταλαβαίνετε όμως. Αργόσχολους των Αθηνών, οι οποίοι
ό,τι αγωνίες έχουμε ή ό,τι καλά κάνουμε για την περιοχή μας, ούτε τα αναδεικνύουν, ούτε επιβραβεύουν, ούτε κάνουν. Επομένως, δεν είναι ίσα ίσα θεωρώ τιμή μου, ναι, αργόσχολης ίσως... Ινδικαλός του πατέρες των Αθηνών, Σιριζέοι ή Σιριζόπληκτοι, να κάνουν κριτική σε ένα, στην αγωνία που έχει ο εκλεγμένος εκπρόσωπος του νομού μας. Ναι, αλλά εδώ εννοούν ίσως αυτοί οι Σιριζόπληκτοι, πως λέτε, αργόσχολοι συνδικαλιστικό πατέρα Σιριζέοι, ότι πιθανά το γράφετε αυτό γιατί αφήνετε ένα υπονοούμενο, κλείνετε το μάτι, ελάτε στο γραφείο μου και θα σας τακτοποιήσω. Ακούστε, δεν είναι θέμα να τους τακτοποιήσουμε, να τους ενημερώσουμε. Κύριε Νασούλη, ακούστε να δείτε. Να λέω πώς μπορεί να κλειφθεί μια τέτοια φράση να αυτό. Να μην κρυβόμαστε πίσω να από μην το κρυβόμαστε, δάχτυλο. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει η ουσία. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Τα πολιτικά γραφεία των βουλευτών που λειτουργούν θεσμικά, ο βουλευτής είναι ο εκπρόσωπος του λαού. Πέρα από το ότι αυτά που κάνει ο βουλευτής για το σύνολο του νομού, δηλαδή να προάγει τα έργα, τα δημόσια έργα στο νομό, η άλλη ενασχόληση του πολιτικού γραφείου είναι να βοηθήσει τους συμπολίτες να βρουν τρόπους σε ό,τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Είτε πρόβλημα υγείας για να βρουν ανοιχτή πόρτα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για δωρεάν περίθαλψη, είτε στην αγωνία τους να πάρουν τη σύνταξη που καθυστερεί να καταβληθεί η σύνταξη, είτε να τους δείξουν το δρόμο πώς μπορούν να ζητήσουν εργασία ή να κάνουν στην προκειμένη περίπτωση χρήση προγραμμάτων για ανέργους. Ξέρετε ότι αυτές τον τελευταίο καιρό έτρεξαν δύο προγράμματα προκηρύξεως θέσεων. Τον ΕΠΟΠ, ναι, είτε στο στρατό είτε στην αεροπορία είτε στο πολιτικό νομό, του επικουρικού προσωπικού για τη δημόσια υγεία. Με μεγάλη προθυμία οι συνεργάτες μου βοήθησαν πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν γνώριζαν ή δεν ήταν βέβαιοι ότι θα έκαναν με τον καλύτερο, με τον σωστότερο τρόπο την αίτηση γι' αυτό. Και άμα κάνεις ένα μικρό λάθος, το σύστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα σε πετάει και ηλεκτρονικά έξω και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, όπως λέμε, μετά την απομάκρυνση του ταμείου, μετά το pause, τη διακοπή του υπολογιστή. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι ή να πούμε κάτι. Όχι, αλλά θα μπορεί να πει κάποιος, θα μπορούν να πούμε και οι συνυποψήφοι σας, οι πολιτευτές όπως ονομάζονται, και αυτοί από τα πολιτικά τους γραφεία να ενημερώνουν για τέτοιου είδους ζητήματα ή να... Εάν το γνωρίζουν και αν έχουν τη θέληση και τη διάθεση. Είναι θεμητό, κατά τη γνώμη σας. Βεβαίως και είναι θεμητό. Ό,τι κάνει κανείς για να βοηθήσει τον συμπολίτη που τον χρειάζεται, όταν γίνεται με διαφάνεια, με καθαρότητα, χωρίς ύποπτες ανταποδοτικότητες, και καταλαβαίνετε τι εννοώ αυτό, θεωρώ ότι είναι αποδεκτό. Απλώς ο βουλευτής έχει ένα οργανωμένο γραφείο, έχει κάποιους συνεργάτες που δικαιούται να τους έχει, που τους παραχωρεί η πολιτεία, και έχει τη δυνατότητα να κάνει και αυτό, και το κάνουμε. Επομένως, ας αφήσουν τις εξυπνάδες οι συνδικαλιστοπατέρες του αθηνοκεντρικού κράτους, ας κοιτάξουν άλλα πράγματα, να είναι πιο χρήσιμοι εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Και μηνύματα από αγρότες, γιατί οι αγρότες δεν μπορούν να προσλάβουν κόσμο μέσα από τον ΟΕΔ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αυτό να όταν θεωρούμε τον πρωτογενή τομέα παράγει και τα λοιπά, γιατί ένας αγρότης δεν μπορεί να προσλάβει μέσα αυτό από τον ΟΕΔ? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που δεν το ξέρω, γιατί από τη στιγμή που θεωρούμε και αντιμετωπίζουμε σε κάποια ζητήματα τον αγρότη σαν επιχειρηματία, φυσικά, όταν λέμε τη λέξη ιδιωτικές επιχειρήσεις, εγώ θα θεωρώ... Για ποιο λόγο δηλαδή μια ιδιωτική επιχείρηση? Μα γιατί? Να κοιτάξτε, κανείς δεν είναι παντογνώστης. Όποιος νομίζει ότι είναι, κάνει λάθος σίγουρα. Να σας πω ότι... Σας δίνουμε λοιπόν μια καλή ιδέα, μια και το βρίσκεται στις καλή ιδέα, να το δείτε και λίγο και αυτό το πράγμα. Προσωπικά θεωρώ, εδώ τώρα που βλέπω μπροστά μου τα 6 προγράμματα που αφορούν την Δυτική Μακεδονία, στα 4,5, 4 καθαρά και το μισό για τις ευπαθείς ομάδες, είναι και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επομένως, γιατί να μην είναι και οι αγροτικές επιχειρήσεις που είναι... δεν είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι επιχειρηματίες και η πολιτεία τους αντιμετωπίζει. Τους φορολογεί κατά τον ίδιο τρόπο, ακριβώς. Λοιπόν, συζητάμε τα θέματα της ενεργίας, γιατί ορίστε μας έχουν πάρει και τηλέφωνο, να τα δείτε και αυτά. Τον Ιανουάριο κόπηκαν κάποιες αναστολές. Εργαζόμενοι στον αέρα. Βγήκαν κάποιοι κάδε εκτός από τους πληττόμενους. Μένουν στον αέρα κόσμος. Τον Ιανουάριο δηλαδή κόπηκαν πάρα πολύ, μας λέει, και να το κοιτάξετε και αυτό. Και μάλιστα, όπως μας είπε, είναι εδώ και μήνυμα, είναι και Νεοδημοκράτης, είναι και ψηφοφόρος σας.
Λέει αυτό που έγινε όμως ήταν απαράδεκτο. Γιατί με αφήνει εμένα ξεκρέμαστο. Να έρθει ο πολίτης, άσχετα αν είναι νεοδημοκράτης ή ψηφοφόρος μου, μπορεί να απευθυνθεί σε μένα, στο γραφείο μου, στους συνεργάτες μου, να το δούμε τι ακριβώς αφορά. Μην ξεχνάτε ότι ακόμη και το Σεπτέμβριο του 20, με τελευταία στιγμή παρέμβαση του κύριου Σκαλακάκη, είχα βάλει κάποιους ΚΑΔ της γουνοποιίας γενικώς, οι οποίοι δεν ήταν μέσα για τις αναστολές και αυτά. Κύριε Τσικαλάκια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κρατήσαμε λίγο παραπάνω τη σύνδεσή μας, αλλά δεν πειράζει, νομίζω ότι δεν ενδιαφέροντα τα θέματά μας. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Γεια σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.